Διοικητικό Συμβούλιο, είχαν συνάντηση εκεί ή του Διοικητικού Συμβουλίου, να δούμε τι έγινε. Πήρανε χρήματα από το Δήμο, πήραν από την περιφέρεια, ψωνίζουν, τέλος πάντων παίρνουν από το κοινωνικό παντοπολείο. Τελικώς τι εφαρμόζεται σε αυτή τη δομή που κινδυνεύει οικονομικά με τα τόσα προβλήματα που έχει, που δεν ξέρω αν έχουν πληρωθεί και οι υπάλληλοι του γυροκομείου, ας πούμε, αν πληρώνονται κανονικά. Τι γίνεται, κύριε Χατζάκη, καλημέρα σας, για να μην τα λέω εγώ, να μην λέω τις ερωτήσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Δώστε μας μια εικόνα, τι συζητήσατε χθες, ποια ήταν τα θέματα της ημερήσης διάταξης στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εικόνα, δυστυχώς, κυρία Τσακαράκη, παραμένει η ίδια. Έχουμε αποτανθεί όπου μπορούσαμε να αποτανθούμε, γνωρίζετε πολύ καλά, αποτανθήκαμε στην εκκλησία μας, αποτανθήκαμε στο Δήμο, αποτανθήκαμε στην περιφέρεια. Η περιφέρεια, η απάντηση ήταν ότι με το νέο έτος θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κονδύλια, λόγω του ότι τελειώνει το έτος. Γενικά υπάρχει ακόμα η δυσκολία που υπήρχε όσον αφορά την ιστοδοσία. Το Δήμο είμαστε σε αναμονή. Επειδή είχατε μια συνάντηση και με τους επικεφαλείς, θυμάμαι τότε που έγινε πάλι μια ταραχή, τέλος πάνω σε αυτό το στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε στη συνάντηση αποφασίστηκαν κάποια πράγματα, μας είπε και η Αντιδήμαρχος, ότι ή μέσω της, μάλλον προτάθηκαν, να το πω σωστότερα, δεν αποφασίστηκε κάτι από όσο γνωρίζω, προτάθηκαν κάποια πράγματα, είτε μέσα από τη δομή του κοινωνικού παντοπολίου να παίρνετε κάποια τρόφιμα, είτε να βοηθήσει ο Δήμος με κάποιο τρόπο οικονομικά, είτε να πληρώνει ενίκεια, τέλος πάντων. Εκεί τώρα τι γίνεται, έμεινε στις συζητήσεις όλο αυτό το θέμα ή έχουμε αποφάσεις? Ακόμα συζητήσεις είναι, δεν υπάρχει κάποια πρόοδο από καμία πλευρά. Από καμία πλευρά, δυστυχώς. Εγώ είχα επισημάνει και τότε, το επισημαίνω και μέσω του σταθμού σας, θέλουμε άμεση βοήθεια. Το εδώ και η τώρα. Η μακροπρόθεσμη, δυστυχώς, μπορεί να μην μας βρει. Μάλιστα. Έχουμε άμεσο πρόβλημα, κυρία Τσακαράκη. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν έχουμε άμεσο πρόβλημα και υπάρχει μια στάση αναμονής από όπου και αν ζητήσαμε βοήθεια, σαν ΔΣ αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις που θα βοηθήσουν λίγο τα οικονομικά μας στοιχεία. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια χωρεσπερίδα. Αποφασίσαμε να γίνει σε συνεργασία με τους σταθμούς της Ιεράπετρας ένας ραδιομαραθώνιος και αποφασίσαμε να βγάλουμε και κάποια ημερολόγια, ούτως ώστε να ενισχύσουμε το ταμείο μας. Αυτό θα γίνει, αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αυτό είπα χθες και στο Συμβούλιο, ότι εντάξει, ναι, καλοπροαίρετοι όλοι, αλλά στο διατάφτα. Στο διατάφτα τίποτα. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε και εμείς. Σωστά το λέτε. Και όποια βοήθεια έρθει, καλοπροαίρετη. Καλοδεχούμενη, ωραία. Καλοδεχούμενη, ναι, το παιδί. Χωροϊσπερίδα και ραδιομαραθώνιο λοιπόν, προκειμένου να στηριχτεί αυτή η δομή, να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο, γιατί είπαμε τα δύσκολα είναι ακόμη σε ένα χρόνο, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε βάλει, προκειμένου να πάτε και στο νέο κτίριο, που σημαίνει αμάνι-μάνι ότι δεν θα πληρώνετε τα ενίκια που πληρώνετε τώρα, το οποίο είναι αρκετά. Αυτό με τις περικοπές των οικονομικών, δηλαδή δεν πληρώνω, ας πούμε, το ΙΚΑ, παράδειγμα, τη δόση, ή δεν πληρώνω τους εργαζόμενους. Μπήκε στο τραπέζι αυτό, πρόεδρε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι μονόδρομος να πληρώνετε, να πληρώνετε αυτές τις φορές. Οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι το ξέρουν, παλεύουν μαζί μας. Είμαστε με 20-25 μέρες καθυστέρηση, κυρία Τσακαράκη. 25 μέρες να καθυστερούν, καθυστερούν οι πληρωμές των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί. Ναι. Το οποίο μπορεί να ακούγεται ότι 25 μέρες, εντάξει, δεν είναι και 5 μήνες, αλλά για έναν άνθρωπο ο οποίος ζει από αυτή τη δουλειά. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα είναι, αυτό είναι πρόβλημα. Κατά την άποψή μου είναι πρώτη προτεραιότητα μετά, και μετά το ΙΚΑ, ας πούμε.
Ναι, αλλά το είχα αν δεν πληρωθεί, δεν θα υπάρχουν και εργαζόμενοι μετά. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δηλαδή για μας η πρώτη προτεραιότητα είναι. Επειδή το λέω αυτό τώρα το ΙΚΑ, γιατί είναι μεγάλη δόση κάθε μήνα. Και αν δεν πληρωθεί, τι να κάνουμε, δηλαδή τι θα πάθετε αν δεν πληρωθεί το ΙΚΑ, πουχού. Μέχρι να βγει και η απόφαση, με αυτή την έννοια το λέω. Μέχρι να βγει και η απόφαση, ναι. Γιατί περιμένουμε την απόφαση. Περιμένουμε μια απόφαση, κάνουμε το σταυρό μας και να βγει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Με τη δικηγόρο που μιλήσαμε μαζί του ότι είμαστε σε αναμονή, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αν δεν πληρωθεί το ΙΚΑ, να πάσα ώρα και στιγμή μπορεί το ΙΚΑ να πει. Να βρεθούν οι άνθρωποι, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί κάποιοι θα βρεθούν στον δρόμο. Εκεί θα ήθελα να δω. Δηλαδή, αν πληρώσουμε το ίδιο. Τις δόσεις, δεν εννοώ. Μιλάμε τώρα. Μισό λεπτό. Από όσο γνωρίζω, πληρώνω τις δόσεις, τις εισφορές του μήνα μου. Ναι. Αλλά δεν πληρώνω το παλιό χρέος. Με αυτή την έννοια το λέω. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Οπότε αν δεν πληρώσεις τις τρέχουσες. Προσέξτε να δείτε. Αν δεν πληρώσω τις τρέχουσες, δεν μπορώ να πληρώσω τη δόση. Σωστά, ναι. Μου διέφυγε αυτό. Σωστά, το είχα ξεχάσει. Οπότε είναι μονόδρομος λοιπόν. Είναι μονόδρομος. Αυτό εδώ τώρα, αυτά μου του δημοσίου, βρε παιδί μου. Τα οποία οκ, αλλά έτσι όπως το θέτετε, ναι, έχετε δίκιο. Δεν μπορεί, αν δεν πληρωθεί η δόση, δεν μπορούν να πληρωθούν και οι εισφορές, ή και αν δεν πληρωθούν οι εισφορές, δεν πληρώνεται η δόση. Είναι αλληλένδετα αυτά. Οπότε άλλο έτσι περικοπή, ας πούμε, ή κάποια καθυστέρηση, να μην. Πώς το λένε, να μην. Καθυστερούμε τους εργαζόμενους να καθυστερούμε κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση? Το έχετε βάλατε στο τραπέζι? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το ενίκιο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το ενίκιο. Το ενίκιο και ο ιδιοκτήτης πιέζει και αυτός έχει ο άνθρωπος ανάγκες του. Μάλιστα. Οπότε μονόδρομος. Μπορούμε να σε πληρώσουμε. Είναι μονόδρομο. Το μόνο ότι ο κύριος Αγγελάκης και προς τιμή του ανθρώπου μας είπε ότι για 3-4 μήνες, ας το πούμε, μέχρι να ανακάμψουμε λίγο, το μισό ενίκιο το χαρίζει στο Ίδρυμα. Μόνο αυτό έχουμε. Ο μοναδικός που μας έχει βοηθήσει έμπρακτα κάπου είναι ο κύριος Αγγελάκης. Κανένας άλλος. Μάλιστα. Οπότε με χοροϊσπερίδα λοιπόν και ραδομαραθώνιους θα τη βγάλουμε, θα προσπαθήσουν να μαζευτούν κάποια χρήματα και να κάνουμε και έκκληση στον κόσμο για αυτούς τους ανθρώπους τώρα που είναι εκεί, που φιλοξενούνται στο γυροκομείο, πρόεδρε. Είναι 70 κάτι, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό. 72 άτομα. Μόνο αν με αυτά τα 70, δηλαδή βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο, όποιος μπορεί να φέρει οτιδήποτε εκεί στο γυροκομείο, ας το κάνει, μόνο έτσι με τον εθελοντισμό και τις φορές των ευαίσθητων συμπολιτών μας μπορεί να λειτουργήσει κάτι και να πάει λίγο παραπέρα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο, έτσι κανείς δεν... Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κάποια ενημέρωση, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε δεν είχα κάποια ενημέρωση. Μάλιστα. Αν στο μέλλον έχω κάτι, πολύ ευχαρίστως, θα βγούμε έτσι κι αλλιώς και δημόσια να ευχαριστήσουμε τον οποιονδήποτε μας βοηθήσει. Να είστε καλά, δεν είναι εκεί το θέμα τώρα, πρόεδρε, έτσι, το να ευχαριστήσουμε δημόσια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που το κάνουν δεν χρειάζονται τις ευχαριστίες, έτσι. Αν το κάνεις με την καρδιά σου, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε και στην ανακοίνωση και επικοινωνία της χώρας Περίδας και στο μαραθώνιο, αν χρειαστεί, ραδιομαραθώνιο. Αν χρειαστεί, με εισφορές ανθρώπων κλπ. Και επιχειρήσεων εδώ, είμαστε διάθεσή σας. Κυρία Σαγκαράκη, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν όλοι, οι αρχές, ο κόσμος, όλοι να στηρίξουν αυτό το ίδρυμα που είπαμε είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με φιλανθρωπικό σκοπό. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς το κέρδος σκοπό. Να. Γιατί πολλοί λένε γιατί δεν σε στηρίζει ο ένας, γιατί δεν σε στηρίζει ο άλλος. Δεν είναι έτσι. Πρέπει όλοι να το στηρίξουμε αυτό το ίδρυμα. Όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του και ανάλογα τη δυνατότητα που έχει. Αυτό πιστεύω εγώ. Είμαστε μια μικρή κοινωνία. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αγκαλιάσουμε αυτό το ίδρυμα. Και όχι να έχουμε μια απόσταση από αυτό.
Να. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Να σας ευχαριστήσω, Πρόεδρε, και αν χρειαστεί, εδώ είμαστε εμείς για να βοηθήσουμε αυτό, άσχετα αν, έτσι, να μην το πω τώρα, προσέχω και τι λέω, να μην πω καμία βαριά κουβέντα, τέλος πάντων. Λοιπόν, Πρόεδρε, εδώ είμαστε, στη διάθεση σας για ό,τι χρειαστείτε. Να είστε καλά, καλημέρα, παρακολουθούμε το θέμα, αν χρειαστείτε βοήθεια είμαστε στη διάθεσή σας και εννοείται αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, εννοείται πάλι στη διάθεσή σας για να τα επικοινωνήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καταρά, και εσάς και την εργάτε σας στο σταθμό σας για το ενδιαφέρον που έχετε δείξει σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή δύναμη, εύχομαι, καλή και σε εσάς και στο διοικητικό σύμβουλο.